Αυτή είναι η ιστορία του Αργύρη. Του Αργύρη Σφουντούρη. Μέσα σε μία μέρα άλλαξε όλη του η ζωή. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γαμβρίλη Γεώργιος, 41 ετών. Παρών. Γαμβρίλη Θηρεσία, 39 ετών. Παρούσα. Γαμβρίλη Βασιλική, 7 ετών. Παρούσα. Γαμβρίλης Δημήτριος, 5 ετών. Παρών. Γαμβρίλης Βασίλειος, 4 ετών. Παρών. Γαμβρίλη Ανεστούλα, 1 ετών. 60 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα του Ιουνίου. Ένα μικρό παιδί χάνει τους γονείς του. Όλη η φρίκη του πολέμου. Πώς ζει κανείς με ένα τέτοιο παρελθόν? Το δέχεται? Αντιστέκεται? Κατηγορεί? Σάββατο 10 Ιουνίου 1944, εποχή θερισμού. Ξημέρωνε μια ακόμη μέρα δουλειάς και ελπίδας. Εκείνη τη μέρα λοιπόν διάλεξε ο θάνατος για να σβήσει το χαμόγελο της ελπίδας από τα χείλη του βασανισμένου λαού του χωριού μας. Οι Γερμανοί κατακτητές, βλέποντας να φτάνει το τέλος της αυτοκρατορίας τους, καταλαμβάνονται από αμόκ καταστροφής. Βγάζουν διαταγές γενοκτονίας. Ένας Γερμανός σκοτωμένος, 50 Έλληνες, 10 Γερμανοί, ένα χωριό. Είναι περίπου 4 η ώρα το απόγευμα, ώρα 0 για το δίστομο. Το δίστομο είναι ένα μικρό χωριό λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, στο δρόμο από την Αθήνα για τους Δελφούς, κοντά στο μέρος όπου λέγεται ότι ο Ιδίποδας σκότωσε τον πατέρα του. Κάποιος πρόγονος, ο Παναγιώτης Φουντούρης, εγκαταστάθηκε εδώ. Ήρθε από την νότια Πελοπόννησο, όπου επικρατούσε η Βεντέτα στην αρχή του 19ου αιώνα. Οι γονείς του Αργύρη απέκτησαν 3 παιδιά, 3 κορίτσια. Πατέρας και παππούς ήθελαν απελπισμένα ένα γιο. Ενθουσιάστηκαν όταν τελικά γεννήθηκε ο γιος και κληρονόμος του ονόματος. Ja, das ist ein Bild, wo irgendwo bei einer Tante oder vielleicht bei den Großeltern gegangen ist. Wir alle Fotos, die ja bei uns im Haus gegangen sind, sind verbrannt mit dem Haus. Ich vermute, dass es ein Verlobungsbild ist. Die Mutter sieht sehr ernst aus, wahrscheinlich ernster als sie normalerweise war. Sie war sehr vitale, lebige Frau, die ich mir vorstelle, auch viel gelacht hat. Die Lebensfreude, das die Unternehmenslust habe ich sehr wahrscheinlich von der Mutter. Und der Vater sieht so aus, wie er aus den Erzählungen von allen war. Ein sehr ernster, eher besinnlicher Mann. Die Ernsthaftigkeit habe ich vermutlich vom Vater, von der Vaterlinie geerbt, ja. Und das Gerechtigkeitsbewusstsein, gerade die älteren Leute haben immer gesagt, dein Vater ist ein sehr gerechter Mann, sozusagen mit der Aufforderung, ich soll schauen, dass ich auch so werde. Also als Vorbild und als, ja, fast Zwang, das, also moralischer Imperativ. Όταν γεννήθηκε ο Αργύρης το Σεπτέμβριο του 1940, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μενόταν στην Ευρώπη. Οι τολμηροί Έλληνες απόθυσαν την πρώτη επίθεση της φασιστικής Ιταλίας. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών.
Ο εισβολεύσης έρχεται με όλες τις προφυλάξεις στην έρημον πόλη με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, προσοχή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Η Αθήνα κατακτάται στις 27 Απριλίου του 1941. Η σβάστικα υψώνεται στην Ακρόπολη. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ληστεύεται. Οι Γερμανοί αρπάζουν ανεμπόδιστα τα ελληνικά αποθέματα σε τρόφιμα και τα στέλνουν στη Βόρεια Αφρική για την εκεί εκστρατεία τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας ολέθριος λοιμός. Μόνο στις πόλεις πέθαναν το 1941 με 42 πάνω από 300.000 άνθρωποι. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός οργανώνει τη μεγαλύτερη επιχείρηση βοηθείας στην ιστορία του. Πάνω από 700.000 τόνοι τρόφιμα διανέμονται στον πληθυσμό της Ελλάδας. Con il treno di giorno. E la il io adore la Grecia antica. Il y a les soldats allemands ils montaient à l'Acropole par centaines avec les livres pour étudier. Nach schweren Kämpfen finden jetzt unsere Soldaten Zeit und Muße, die Bauten des klassischen Altertums zu besichtigen. Auf der Akropolis. Et descendez. Et nous avons ici des milliers d'enfants de 8 ans, de 7 ans qui couraient pour manger quelque chose. S'il prenait l'enfant de 8 ans, qu'il a pris un peu de pain, il prenait la main comme ça, il faisait comme ça. Le même soldat qui adorait Parthénon, il prenait l'enfant et il coupait la main comme ça. C'était pas normal, ça n'est pas normal. Et les Allemands, ils ont dépassé les frontières. Η αντίσταση φουντώνει γρήγορα. Οι αντάρτες ενώνονται παντού. Δημιουργείται το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, μια δημοφιλής αριστερή οργάνωση. Και αργότερα το στρατιωτικό του σκέλος, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο ΕΛΑΣ. Στόρφις eigentlich sehr wenig betroffen. Es ist dadurch, dass es das pure Dorf ist, auch nicht am Verhungern gewesen. Die Selbstversorgung hat sehr gut funktioniert. Es sind sowohl Partisanen als auch Deutsche immer wieder ins Dorf gekommen und haben sich geholt, was sie wollen. Man hat geschaut, dass aus jeder Familie irgendjemand bei den Partisanen ist. Begrifflicherweise natürlich auch als Druckmittel, dass man die Familie unter Kontrolle hat. Und wenn einer bei den Partisanen ist, kann er kämpfen für Befreiung. Man kann ihn aber auch benutzen als Geisel sozusagen, um die Familie, wenn sie nicht Material liefern oder so, unter Druck setzen. Das sind sehr, sehr grausame Zeiten gewesen, in jeder Hinsicht, in vielen Dimensionen. Οι αντάρτες αποκτούν μεγάλη δύναμη. Στα τέλη του 1942, ο Χίτλερ διατάζει να πολεμήσουν τις συμμορίες, όπως ονομάζουν τους αντάρτες. Ο κατοχικός στρατός εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, ακόμα και ενάντια σε γυναικόπαιδα, αν αποδειχθεί αποτελεσματικό. Την ίδια εποχή αλλάζει η κατάσταση στα μέτωπα. Στις 6 Ιουνίου του 1944, οι σύμμαχοι κάνουν απόβαση στην Ορμανδία. Μια μοιραία στιγμή για το δίστομο. 4 μέρες αργότερα, στις 10 Ιουνίου, 3 λόχοι μιας τεθωρακισμένης μονάδας των SS φτάνουν στο δίστομο. Σκοπός είναι η καταπολέμηση των συμμοριών. Ο Αργύρης είναι 3,5 ετών. Was sehr stark und deutlich ist, sind einzelne Bilder. Ich erinnere mich zum Beispiel von dem Morgen, wo ich wahrscheinlich vor dem Haus mit anderen Gleichaltrigen oder ein bisschen Älteren, wie jeden Tag irgendwie umflaniert oder gespielt oder so, dass dann massenhaft Lastwagen gefahren sind. Das ist unüblich gewesen. Ένα τεράστιο κονβόι μπαίνει στο χωριό γύρω στις 10 το πρωί.
12 νεαροί αγρότες είναι δεμένοι στο πρώτο όχημα για να εμποδίσουν πιθανές επιθέσεις ανταρτών. Τους κατεβάζουν σφιχτοδεμένους μπροστά στο σχολείο. Ρωτούν τον παπά και τον δήμαρχο αν υπάρχουν συμμορίες στην περιοχή. Οι Γερμανοί στρατιώτες ερευνούν το χωριό. Und irgendwann ist der Befehl gekommen, wir sollen unsere Häuser zurückziehen. Und wir sind dann im Haus gewesen, oben, wo wir gewohnt haben, im oberen Stock. Die Mutter ist ja schon am Morgen früh weg, in die Nachbarstadt, gehen Einkäufe tätigen. Das war eine zunehmend wachsende Spannung gewesen. Der Mikra, alles, kommst du denn, wenn ich mich Και εμείς που κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι, είχαμε και στη γωνία, στο χειμωνιάτικο, για ζημιά το εικόνισμα. Και μας έλεγε ο πατέρας μου, καθίστε από κάτω, στις εικόνες και προσευχηθείτε να γλιτώσουμε. Ενώ πολλοί στρατιώτες φρουρούν το χωριό, μια ομάδα Γερμανών φεύγει για αναγνώριση. Πέφτει σε ενέδρα κοντά στο γειτονικό χωριό. 7 Γερμανοί σκοτώνονται σε μια άγρια μάχη. Ο λοχαγός διατάζει υποχώρηση. Για να εκδικηθούν για την ενέδρα, σφαγιάζουν το δίστομο. Πρώτα εκτελούν τους 12 ομήρους μπροστά στα μάτια των χωριανών. Είναι νωρίς το απόγευμα, 5:30 ώρα. Und irgendwann ist mich da oben. Aufs Fenster sind gestellt oder auf den Stuhl, dass ich dort auch rausschauen kann. Und auf einmal sehe ich, wie dort vis-à-vis vom Schulhaus irgendetwas aufgestellt wird, so wie Kanonen. Und das hat angefangen für Speien. Und da ist jetzt eindeutig der Moment gewesen, wo wir alle gemerkt haben, es passiert etwas. Οι Γερμανοί στρατιώτες ερευνούν όλους τους δρόμους του χωριού. Αρχίζουν να σπάνε πόρτες. Οι χωριανοί προσπαθούν να κρυφτούν. Ανάμεσά τους και δύο ξαδέλφια του Αργύρη. Πρώτη μπήκε η γιαγιά μου η Κατερίνη, μετά έβαλε μας, εμένα και την αδερφή μου, και τελευταία μπήκε η Φανή, τραβώντας από πάνω από τον καταράκτη εκεί και μια κουρελού, να μην φαίνεται. Εμείς είμαστε από κάτω και την ώρα που μπήκαν οι Γερμανοί μέσα ακούγαμε το περπάτημα από πάνω, γιατί δεν ήταν μεγάλη απόσταση, ας ήταν 80 πόντους από το χώμα ο καταράκτης και δεν ακουμπάγανε τα ξύλα πάνω στο χώμα, στο ισόγειο σπίτι. Εγώ, κατά σύπτωση, εγώ είχα χτυπήσει το κεφάλι μου, το πίσω μέρος, γιατί έκανα μία να κουνηθώ. Και ήμουν όλο με αίματα το πρόσωπό μου. Αλλά δεν είχα καταλάβει και τίποτα. Πόσο κρατάει η αναμονή? 10 λεπτά? Μισή ώρα? 2 ώρες? Τι είναι αυτή η θόρυβη? Κραυγές? Οι στρατιώτες χτυπούν και την πόρτα του Αργύρη. Ο πατέρας λέει στα παιδιά του να μείνουν πάνω. Εκείνος κατεβαίνει. Und dann hat das Haus angefangen rauchen. Und die drei Mädchen, also die zwei Schwestern und die Cousine, und haben mich irgendwie an die Hand genommen und sind rausgegangen. Und dann haben wir im Garten nach dem Vater gesucht. Und irgendwann haben wir das Gartentor aufgemacht. Zum Museum. Und da habe ich da durchgeschaut und gesehen dort Lastwagen stehen und Leute, also Soldaten, aufspringen. Ο κίνδυνος δεν πέρασε ακόμα. Ένας Γερμανός στρατιώτης βλέπει τα παιδιά, αλλά δεν αρπάζει το όπλο του. Τους κάνει σήμα να κρυφτούν. Και ξέρω τι μας πέταξε. Μου πέταξε μένα που ήμουν μπροστά. Τώρα πέτρεσε, άλλα πράγμα ήταν, δεν ξέρω. Για να γυρίσουν πίσω. Und dann ist das, die Tür wieder zugegangen und wir sind gewartet und gewartet.
bis es still geworden ist. Und dann sind wir losgezogen und ein paar Schritte, also 20, 30 Meter um den nächsten Hausecke am Dorfplatz, ist der Vater gelegen, neben dem Brunnen, tot. Also tot ist mir nicht bewusst gewesen. Ich habe ja wollte zu ihm rennen und Schwester haben mich zurückgehalten. Aber er ist mit so roten Flecken an den Schläfen ist er dort gelegen. Das ist das Bild, das letzte Bild, das mir von dem Tag übrig geblieben ist. Und dann am nächsten Tag erinnere ich mich noch, was der Karren, wo die Mutter aus der Stadt zurückgekommen ist, haben sie 3 Kilometer vom Dorf gefunden. Und ich habe dann die Mutter mit geschlossenen Augen dort auf dem Karren liegen gesehen. Das ist auch so ein Bild, das mir geblieben ist. Am nächsten Morgen. Da habe ich also gewusst, beide sind nicht mehr rum. Όσος κόσμος χάθηκε παιδί με εκεί. Φύγαν πολλές κόσμος, χωρίς το καταλάβουν. Τον μπαμπάς, κακομένος. Μέσα στα χόρτα εκεί τον σκοτώσαν. Πιο πάνω το Μίτσο. Πιο να πρωτώσε με θέση. Φθάναν τόσους κόσμους χωρίς να φτάνει. Σιγά σιγά φαίνεται το μέγεθος της σφαγής. 218 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παιδιά, μωρά, γυναίκες, άντρες, γέροι. Εκτός από τους γονείς του, ο Αργύρης χάνει άλλους 30 συγγενείς του. Το ίδιο βράδυ, ο Φρίτς Λάουτενμπαχ, ο υπεύθυνος λοχαγός, γράφει την αναφορά του. Γερμανοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά στο δίστομο. Επίτηδες παρουσιάζει τη σφαγή σαν μάχη. Όμως είναι παρόν και ένας υπαξιωματικός της μυστικής αστυνομίας κατοχής. Ο Γκέρ Κοχ γράφει τη δική του αναφορά, από που φαίνεται ότι ο Λάουτενμπαχ διαστρέβλωσε τα γεγονότα. Το συμβάν πρέπει να ερευνηθεί. Ο ανώτερος του Λάουτενμπαχ υποστηρίζει την ενέργειά του ως παραδειγματική και φυσικά λογική στρατιωτικά. Ο Λάουτενμπαχ μετατίθεται στο ανατολικό μέτωπο. 6 μήνες αργότερα σκοτώνεται. Στην κατεχόμενη Αθήνα δίνεται στον Γιώργο Θεοδωράκη η μυστική εντολή να συγκεντρώσει αναφορές για εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι Γερμανοί. Ο Θεοδωράκης κρατά τα ντοκουμέντα στο σπίτι του, όπου δίνει να τα διαβάσει ο γιος του Μίκης, μέλος της αντίστασης. Je me rappelle alors, c'était à Distomont, c'était là un officier de la police, des gendarmeries. Lui, il décrit une scène, les Allemands entrent dans la maison du pop. Le pop, il y avait la femme, il y avait une fille qui avait 18 ans, d'autres enfants, etc. Alors, il lit le pope. Alors, il déshabille le pope. Déshabille la fille. Hein? Tous les autres, c'était là. Alors, il coupe les seins de la fille et les met au bouche du père. Et il coupe le sexe du père et il le met
au bus de la fille, devant toute la famille. Et après le tue. C'était une chose. L'autre, c'était que tous les enfants qui étaient en dessous de 5 ans, ils ont allumé un grand four et ils les mettaient dans la four vivants. Vivants, vivants. Comme cette histoire, j'avais des dizaines comme cela. Et depuis, je suis bouleversé. Διπλό κρεβάτι που ήταν ο μπαμπάς μου ξαπλωμένος. Ήταν άρρωστος. Είχε έρθει από το Θέρο, από τη δουλειά του και είχε ξαπλώσει εκεί. Εδώ ήταν ένα μικρό ρατζάκι, το οποίο κοιμότανε το αδερφάκι μου, 1,5 ετών με 2 ήταν. Και η μαμά μου ήταν κομπεσμένη εδώ. Εδώ το λέμε αγωνί και καθότανε. Εγώ και ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης, 6 χρονών ο αδερφός μου και 4 χρονών εγώ, μπήκαμε από εκεί και μόλις τους είδαμε τους γονείς μου που δεν μας μιλήσανε, αρχίζαμε και φωνάζαμε «Μπαμπά, μαμά, Νίκο». Δεν μας δώσαν απάντηση. «Μπαμπά, μαμά, Νίκο». Ο Νίκος τον είχαν ξεκυλιάσει. Το μωρό το είχαν ξεκυλιάσει και του είχαν πετάξει στα πόδια της μαμάς μου μπρούμετα. Ο αδερφός μου, μεγαλύτερος, έσκυψε και πήρε τον Νικολάκη και εκείνη τη στιγμή βγήκαν όλα τα εντερά του έξω και πέσανε πάνω στον αδερφό μου. Εγώ πηγαίνω και φωνάζω «Μαμά» και μόλις λέω «Μαμά» και την πιάνω, έπεσε και αυτή κάτω. Αρχίσαμε, κλαίγαμε και τα δυο. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, ένα παιδί 4 χρονών και 6 χρονών, όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση στους γονείς του, τι να πει και τι να κάνει. Μετά πήγαμε στον μπαμπά μας, εκεί στο κρεβάτι, που ήταν το διπλό κρεβάτι εδώ πέρα, και αρχίσαμε και φωνάζαμε «Μπαμπά, μπαμπά». Κοιτάζουμε τον μπαμπά, ήταν εκτός που ήταν σκοτωμένος, ήταν και τα χέρια του κομμένα, το πάρον το δαχτυλίδι που φορούσε ο πατέρας μου. Ξανά γυρνάμε από εδώ, ξανά στη μαμά. Τη μαμά της είχαν βγάλει μέχρι και τα δόντια, την είχαν χτυπήσει στο στήθος και στο κεφάλι πάρα πολύ, από ό,τι θυμάμαι, ένα παιδί 4 χρονών. Και μόλις μας είδε η γιαγιά μας που κλαίγαμε, μας αγκάλιασε, μας είπε «Τι έγινε παιδιά, γιατί κλαίτε, πού είναι η μάνα σας, πού είναι ο πατέρας σας». Εκεί ξεσπάσαμε πιο πολύ εμείς και αρχίσαμε να κλαίμε και τους είπαμε ότι τους σκοτώσαν τους γονείς μου. Και θυμάμαι μια συγκεκριμένη εικόνα. Στο τραπεζάκι που ήταν δίπλα ήταν ένα βραχιολάκι παιδικό που μου είχαν πάρει οι γονείς μου και είχε και κόκκινες χάντρες και το πήρα και το έβαλα στο χέρι εγώ από λαχτάρα και μου λέει η γιαγιά μου «Παιδί μου, εσύ είσαι ορφανό, εσύ θα φοράς μαύρα στη ζωή σου, μην το φοράς το βραχιολάκι». Αυτό με έχει χαράξει μέσα στην καρδιά μου, γιατί παιδί ήμουνα και θα το ήθελα το βραχιολάκι στο χέρι, δεν μ' άφησε η γιαγιά μου να το φορέσω. Αυτά, τι άλλο να σας πω. Με τον Αργύρη είμαστε ξαδέρφια, σφοντορέοι και οι δυο, έτσι, και έχουν περάσει τα ίδια βάσανα.
Εδώ είναι η γιαγιά μου. Βλέπεις πως είναι καημένη, σαν να κλαίει, όλο έτσι ήταν η όψη της. Ερχόντουσαν κάθε χρόνο στο μνημόσυνο και μας στείνανε, μας βγάλουν οι φωτογραφίες. Ερχόντουσαν ξένοι από κάπου παντού. Η γιαγιά μου είναι. Όλα με μαύρα. Μαντήλι, φοράγα μαντήλια τότε στο κεφάλι. Πένθος, βαρύ δηλαδή. Αυτό το μαντήλι. Μικρό κοριτσάκι. Μαύρα χρόνια. Μαύρα ρούχα, μαύρα χρόνια. Ήταν αυτά. Τι να πω. Der schaut genauso drin, wie ich mich erinnere, dass ich mich gefühlt habe. Also, bist auf See, denkt überhaupt nicht dran zu lachen, hat weite offene Augen und schaut in die Welt und fragt: Meint ihr es wirklich so? Wenn man einfach mit dreieinhalbjährig, also einfach plötzlich auf der Straße steht, das Haus brennt, die Eltern sind weg und so sehr sich die ältere Geschwister und Großeltern und Tante um einen kümmern, ist das ein totaler Zusammenbruch von allem, was man irgendwie als Welt erlebt hat und als Sinn vom Leben. Und da fragt man sich natürlich, ich frage mich ja jetzt noch, darf das sein? Und wer ist verantwortlich, vor allem wer übernimmt verantwortlich, dass das nicht so weitergeht? Το φθινόπωρο του 44, λίγους μήνες μετά τη σφαγή στο δίστομο, οι Γερμανοί αποσύρονται από την Ελλάδα. Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στον Πειραιά. Ελπίδες για ειρήνη. Ο κομμουνιστικός απελευθερωτικός στρατός γιορτάζει το τέλος του πολέμου. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε υπό τον έλεγχό του τα 3/4 της Ελλάδας. Όμως σε λίγο θα αρχίσει ένας από τους πιο αιματηρούς εμφύλιους πολέμους στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Οι Βρετανοί διατάζουν αφοπλισμό των αριστερών ανταρτών, ενώ αφήνουν ασίδωτες τις δεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις. Οι κομμουνιστές δεν πρέπει να γίνουν η μεγαλύτερη δύναμη στη χώρα. Τα πρώτα προμηνύματα του ψυχρού πολέμου. Ένα χρόνο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ορίζονται οι πολεμικές αποζημιώσεις. Πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως σύντομα, οι δυτικοί σύμμαχοι χρειάζονται τη Γερμανία, τον πρώην εχθρό του στον πόλεμο, ως σύμμαχο κατά του κομμουνισμού. Στη Σύνοδο του Λονδίνου, το 1952, αποφασίζεται αναστολή των αποζημιώσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η Συμφωνία για την Ειρήνη. Και στο δίστομο είναι τεράστιες οι ζημιές από τον πόλεμο. Καμένα σπίτια, κλειστά σχολεία. Ο Αργύρης και η αδελφή του η Κοντιλία, τα δύο μικρότερα παιδιά, δεν μπορούν να μείνουν με τον παππού και τη γιαγιά τους. Χωρίζονται και στέλνονται σε ορφανοτροφία. In dem Waisenhaus sind also 1000 Buben untergebracht gsi nach dem Krieg. Und hier hat mich mein Großvater 1946 hergebracht. Im Moment, wo ich begriffen habe, dass der Großvater jetzt weggeht und ich zurückbleibe, habe ich mich buchstäblich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich bin dem Großvater nachgelaufen, habe ich nicht wollen, da zurückgelassen werden. Und die Aufseher dort haben mich gehabt, ganz fest, so als ich hergehabt. Und da habe ich begriffen, dass ich jetzt eben kein Zuhause mehr haben und niemand wird das Zuhause haben, sondern da muss mit den vielen anderen Buben, wo es endlich gegangen ist, wo auch alles verloren haben, weiterleben, mehr oder weniger in Streit und Kampf.
περιμέναμε όμως ότι θα σε δώσουν. Θα μας δώσουν, θα μας τον δώσουν να σε δούμε. Και ύστερα ηρέμψες κι εσύ και λες, θεία, εγώ θα κάτσω. Θα κάτσω, αλλά θέλω να ερχόσαστε, να με βλέπετε. Αλλά δεν μας αφήναν να έρθουν. Θέλω να δουν πρώτα αν θα πας καλά, αν κατάλαβες. Όμως ο Αργύρης δεν περνά καλά εκεί. Το σώμα του δεν μπορεί να χωνέψει την τροφή. Αδυνατίζει όλο και περισσότερο και τον στέλνουν σε ένα μικρότερο ορφανοτροφείο έξω από την Αθήνα. Das ist der große Schlafsaal gewesen. Ohne die Mauer da. Die kleinen Fenster auf der einen Längsseite und die großen auf der anderen. Und vier Bettreihen. Je 25 Bett, 100 Kinder sind wir da gelegen. Ihr will's. Ich erinnere mich also, dass ich stundenlang jeden Tag mich dort zurückgezogen habe und nach denkt habe. Nur weg von dort, nur weg von dort. Μετά τρία χρόνια συμβαίνει κάτι. Μια ομάδα του Ερυθρού Σταυρού επισκέπτεται το ορφανοτροφείο. Αναζητούν μικρά και έξυπνα παιδιά, ικανά να αντιμετωπίσουν μια νέα ζωή αλλού. Ένα ταξίδι στην Ελβετία. Μετά που πήγες για να πας στην Ελβετία, είπαμε ήταν τυχερός ο Αργύρης. Θα πάει εκεί, θα σπουδάς, θα κάνει. Και θυμάμαι που είπε η Μαρία, είναι όμως μακριά. Λέω, δεν πειράζει αν είναι μακριά. Μακάρι να είχαν πάει και τα δικά μας, της είπα εγώ. Και εσύ χάρηκες που είπα έτσι. Θες, Αργύρη, να πας. Θες να πάει. Θέλω, ήθελε, πώς ήθελε. Του είχαν πει πως εκεί στην Ελβετία είναι καλά. Ξέρεις, στην Ελβετία ήταν από όλα τα κράτη, από το φανά, από παντού, δεν ξέρω. Αλλά εγώ του έλεγα, θέλεις ένα παιδί 8 χρονών να πάει τώρα μόνο. Μου έρχονταν, ήθελε όμως, ήθελε να πάει. Πήγε στην Ελβετία. Γύρις, ούτε 9 ετών ακόμα, ζυγίζοντας όσο ένας πεντάχρονος φτάνει στη Γενέβη το Μάρτιο του 49. Προορισμός του το παιδικό χωριό Πεσταλότσι στο Τρόγγεν. Wir sind quer durch die ganze Schweiz von Genf nach Trogge mit der Bahn gefahren. Die letzte Strecke zwischen Hushöcher Schneemure, ganz unvertraute Landschaft. Das ist natürlich ein großer Schock auf eine Art, aber auch natürlich Freude, so der Schnitz gesehen und etwas Neues, wie das Märchen. Und wo wir nämlich da gewesen sind und eben gegessen haben und dann unsere Wetter zugewiesen bekommen, das ist eher eine Phase von Entspannung. Da haben wir eben endlich können Appetit entwickeln und essen können, ruhig schlafen in der frischen Luft. Und sind irgendwo noch mehr, zumindest materiell daheim gewesen, wenn auch noch nicht seelisch. Ursprungsidee war, möglichst vielen Kriegsweisen helfen, karitativ, aber so zugleich in einem Dorf so aufwachsen, dass sie Freundschaft untereinander bekommen. Und die sind also ins Kinderdorf gekommen, am Anfang, ein grosser Teil, der Vollwaisen waren, die daher als Vollwaisen aufgewachsen sind, im Geiste der Versöhnung und Verständigung. Wir haben früh um 6:30 nicht abgewacht, haben dann uns parat gemacht und dann gefrühstückt. Und dann sind wir in die Schule. Also in der Anfangszeit hier, auf der anderen Seite des Hauses, im oberen Stock, war ein Schulzimmer. Und dort sind wir ja
mir in Griechisch, die anderen in ihrer Nationalsprache unterrichtet wurden, die ganze Primarschule lang. Dann hat es eine Pause gegeben bis um zwei, wo wir dann müssen still sein. Und dann ist das Nachmittagsprogramm losgegangen, wo wir gemeinsam hatten, alle Nationen. Also das ist ein internationaler Unterricht gemischt. Τα παιδιά εκδίδουν τη δική τους εφημερίδα. Ο Αργύρης μαθαίνει τη σύνταξη, τη στοιχειοθεσία και την εκτύπωση. Ja, an das erinnere ich mich sehr gut, wenn ich da immer am Setzkasten gsi bin. Das sind unendliche Stunden, schöne, angenehme Zeiten gsi. Schon eben mit 10, 11 jetzt angefangen und bis zur Matur bin ich immer dem Redaktionskomitee treu geblieben. Μαζί με άλλα παιδιά, ο Αργύρης παίζει στην ταινία «Το χωριό μας». Η ταινία υπογραμμίζει την ανθρωπιστική παράδοση της Ελβετίας. Προβάλλεται πρώτη φορά στις Κάνες και βραβεύεται στο Βερολίνο το 1953. Θέτει και το δίλημα της αποδοχής ορφανών από τη Γερμανία στο παιδικό χωριό. Setzt euch bitte. Nun, seid ihr zu einem Entschluss gekommen? Will keiner reden? Moi? Ah, Jean. Gut, redet. Wir sind nicht wollen bei uns? Gibt es auch für das Englische aus, Michael? Wir wollen sie auch nicht bei uns. Sinnlos. Es genügt, Kinder. Ihr könnt in eure Häuser zurückgehen. Η σκηνή κορυφώνεται με το κυνηγητό μιας μικρής Γερμανίδας που αναζητά καταφύγιο στο χωριό. Das finde ich unheimlich, wie die Kinder nach dem Drehbuch nein sagen, wir werden kein deutsches Kind und wir nachher so Hetzjagd müssen machen. Bekanntlich sind ja die Erwachsenen, wo die Kinder lernen, nationalistisch zu sein und andere Leute zu hassen und nicht Kind von sich aus. Aber wir haben wirklich sehr viel gelernt, auch bei den Dreharbeiten hier im Dorf. Und dann auch später dann in Zürich, wo sie dann die Innenaufnahmen gemacht haben, die Präsenz. Und von dort an hat es eigentlich angefangen, dass ich mich danach gesehen habe, wenn ich den Matur habe, dass ich dann nach Zürich studieren kann. Das war für mich richtig das Paradies gewesen. Die Vorstellung, ich komme dann ins Paradies, ja. Wunderbar. In die Oberstufe kam, habe ich den Schülern gesagt, hört jetzt mal, es könnte eigentlich jeder so noch ab und zu eine Arbeit schreiben. Zum Beispiel von bedeutenden Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Und da waren sie einverstanden. Und der Argyris, ohne mir etwas zu sagen, hat Albert Einstein geschrieben. Einfach Point geschrieben. Eines Tages kommt der Argyris mit einem Brief zu mir. Ich sehe ihn, er hatte so eine Pfadi-Uniform, einen Gurt. Ich sagte, schauen Sie mal, was ich da habe. Das war ein Brief von Einstein. Da habe ich schon gemerkt, also der hat Initiative und er hat dem in einer Art und Weise geschrieben, dass der Einstein dem geantwortet hat. Lieber Argyris, Ihr freundlicher Brief vom 6. Juli hat mich sehr gefreut, auch der Umstand, dass Sie einen Vortrag über mich gehalten haben. Bewahren Sie Ihre Freude an der wissenschaftlichen Kenntnis. Diese ist ein Freund, der durchs ganze Leben standhält. Mit freundlichen Grüßen und Wünschen. Bobby, haben wir im Kinderdorf heute Dienst gehabt, die Heizung mit Kohlen aufzufüllen. Das heißt, jeder von uns, das sind Einzeldienste, nicht in Gruppe von zwei oder drei, die die Aufgabe hatten, eine Woche lang, hat müssen auch in der Nacht in den Keller runtergehen und Kohle in die Heizung hineinschaufeln. Auch ich als 10-Jähriger, als 11-Jähriger. Und ich erinnere mich, dass das wirklich ein Gang in die Hölle war. Und ich musste in den Keller runter und die Heizungstür aufmachen und in die brennende Kohle schauen. Da ist natürlich alles wieder da gewesen.
Ήδη 8 χρόνια στην Ελβετία, αυτή την ανέγκυχτη χώρα, που λες και υπάρχει έξω από το χρόνο, που δεν θεωρεί αυτήν ούτε θύμα της ιστορίας, ούτε θήτη. Τα παιδιά του χωριού σπάνια μιλούν για το λόγο που βρίσκονται εκεί. Μια παραμονή Χριστουγέννων παρακολουθούν την νυχτερινή λειτουργία στον καθεδρικό ναό της γειτονικής πόλης. Ακούγεται η Μίσα Σολέμνης του Μπετόβεν. Das ist ein überwältigendes Ereignis gewesen. Ich bin also während der Mitternachtmesse total in eine andere Welt geraten. Und ich habe mich immer wieder angefangen zu fragen, wie ein deutscher Komponist das hat können in dieser ergreifenden Art komponieren. Und das gleiche Volk hat 150 Jahre später, oder nicht einmal 150 Jahre später, so grausame Verbrechen können zustande bringen. Also ich habe da plötzlich einen grossen Schock in mir gespürt, von der grossen Spannung, die zwischen Gut und Bös liegt, die ganz nah beieinander kann sein. Beethoven in seiner Partitur geschrieben hat, äußere und innere Friede soll uns Gott geben. Das hat mich sehr aufgewühlt, dass eben das Flehen und Frieden auch begründet wird durch das, dass jeder Mensch, der so etwas erlebt hat, den Frieden, vor allem natürlich der innere Friede für sich, sehr schwer oder überhaupt nicht kann finden. Und umso schwieriger wird es dann für den äußeren Frieden, für den Frieden, für alle Menschen und für die Menschheit sich einzusetzen, wenn man keinen inneren Frieden gefunden hat. Γιατί επέζησα? Γιατί δεν σκοτώθηκα κι εγώ? Μπορεί κανείς να αφήσει πίσω το παρελθόν, αυτή τη βαριά μαύρη σκιά? Καλοκαιρινές επισκέψεις στο Δίστομο, όπου μεγαλώνει μια νέα γενιά και όπου η σφαγή δεν έχει ξεχαστεί. Ο κόσμος εδώ δεν ξεχνάει. Είναι σαν να έγιναν όλα εκείνα τα φρικτά γεγονότα χθες. Και πιστεύω δεν αισθάνονται μίσος, αλλά αισθάνονται πόνο, δυστυχία μέσα τους. Ίσως να τους φαίνεται και όλα αυτά ότι ήταν ένα όνειρο κακό, αλλά δυστυχώς δεν ήταν ένα όνειρο κακό. Ήταν η πραγματικότητα αυτή που έγινε. Δεν είχα γεννηθεί εγώ τη μέρα της σφαγής. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο μετά τη σφαγή. Και πήρα το όνομα του αδερφού μου, τον οποίο έσφαξαν οι Γερμανοί, μαζί με τον παππού μου, μαζί με μια θιά μου και μαζί με 11 άλλα άτομα. Τον βρήκε εκεί που ήταν το συντριβάνι, ας πούμε, που είναι μπροστά εκεί, σφαγμένο,
και τα μπούτια του κομμένα όπως κόβουμε το κρέας στο κρεοπωλείο. Και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω και από τότε τον έπιασαν και οι μικρανίες. Σκέφτομαι και σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές, εάν ήταν ο αδερφός, εγώ πώς θα ήμουν και τι στοιχεία φέρνω από αυτόν και πόσο είμαι από αυτόν. Μια υπαρξιακή θλίψη, μια απορία περισσότερο υπαρξιακή. Η γιαγιά με είπα, πού θα πάει ο Ριγύρης, ήταν και ο Μόρκο, ότι είχε παράσει και τόσα βάσανα. Λέει, πώς είπαμε, τι γλώσσα μιλάνε, λέει, γερμανικά και να τραβιέται, έτσι, έκανε τα μαλλιά, πέσω στις Γερμανοί που έτσι είχαν σκοτώσει τα παιδιά. Έπαθ σοκ, γερμανικά, λέει. Πού πήγε το παιδάκι μου, λέει, στη Γερμανία, το πήγαν. Κατά τα παιδικά χρόνια του Αργύρη στην Ελβετία, μια νέα γενιά μεγαλώνει στη γειτονική Γερμανία. Μια νέα γενιά που θέλει να αντιμετωπίσει το ναζιστικό παρελθόν της χώρας της με ανοιχτά μάτια. Ich bin nämlich als, weiß ich nicht, als ich sag's mal mit dem falschen Wort, als ganz normaler, sich nichts denkender Mensch aufgewachsen und habe gedacht, ich lebe in einer, wieder ausgedrückt mit dem falschen Wort, ganz normalen Gesellschaft. Aber tatsächlich bin ich einer Gesellschaft aufgewachsen, die ja, geprägt war, nicht nur von den Verbrechen, die begangen worden waren, sondern auch von den Tätern. Mein Vater war bei der Reiter SS, er war bei der Wehrmacht, er war in Griechenland, er war in Thessaloniki. Und ich habe als kleines Mädchen ein Bild von ihm gesehen, wo er auf einem Tisch sitzt und irgendjemand eine Anweisung gibt. Und ich habe ihn immer gefragt, was machst du da? Was machst du in Griechenland? Was hast du in Griechenland gemacht? Es war mir klar, dass die Deutschen in Griechenland Verbrechen begangen haben. Mein Vater hat noch, als er gestorben ist, auf dem Sterbebett gesagt, ich war kein Nazi. Wir haben große Auseinandersetzungen gehabt. Wir haben uns zwar gerne gemocht, aber wir haben heftige Auseinandersetzungen gehabt, weil er nie gesagt hat, was er gemacht hat. Ich selber bin als Schüler zum ersten Mal nach Griechenland gekommen und habe viele, viele Jahre gebraucht, um zu erfahren, was während der deutschen Besatzungszeit in Griechenland überhaupt passiert war. Ich war als Schüler und Student jedes Jahr einmal in Griechenland und habe diese Dinge nicht gewusst. Dann gibt es ein Bild von meinem Vater, der sehr sprachbegabt war, wo er mit Mussolini und Hitler als Dolmetscher in Berlin in einer Karosse sitzt und ich ihn dann gefragt habe, was machst du da? Und er gesagt hat, ich dolmetsche, mehr nicht. Und dieser Opportunismus, wenn ich's positiv sehen will, dieser Opportunismus von einem Menschen, der ein typischer Mensch dieser Generation war, hat mich ganz viel nachdenken lassen, weil ich natürlich meinen Vater sehr geliebt habe, auf der anderen Seite mir gedacht habe, so ein netter Mensch, der sechs Kinder gemacht hat, der ganz aufmerksam und lieb zu seinen Kindern gewesen ist. Wie kann der in den Krieg ziehen? Warum sagt er nicht, hör mal zu, es geht nicht? Vor allem ist er mit dem Auffall in der Kantonsschule. Ein hochbegabter, vielseitig begabter junger Mann gewesen. Flotter Kerl. Und als er die Matur bestanden hat und ins Dorf gekommen ist, haben sie ihn wie einen Schwingerkönig da in die Luft. Von da habe ich noch ein Foto, Manuel, wie sie ihn da in die Luft gekisst haben. Und das hat er dann natürlich genossen, ob schon er eigentlich im Grunde genommen immer ein bescheidener Typ. Er hat schon gewusst, was er kann, das hat er schon gewusst. Aber er hat das nie rausgespielt. Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού.
Το 1959 ο Αργύρης γίνεται δακτός στο περίφημο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όπου σπουδάζει μαθηματικά και φυσική. Μια νέα ζωή. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πυρηνική φυσική, λες και θέλει να φτάσει στο βάθος των μικρότερων σωματιδίων. Έπειτα στρέφεται στην αστροφυσική, στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Το Υπέρ Sternwarte von der ETH Zürich habe ich zum ersten Mal ein wissenschaftliches Fernrohr überhaupt gesehen und habe dürfen durchschauen. Da hat sich natürlich eine Dimension mir aufgemacht, wo ich mir mit 10 und 15 überhaupt nicht können denken, geschweige denn vorstellen. Da ist also wirklich buchstäblich ganz eine andere Welt mit anderen Erscheinungen und andere Gesetzmäßigkeiten mir aufgegangen. Zunächst hat mich eigentlich am allermeisten der Glanz und die Stille vom Sternhimmel beeindruckt, vom ganzen Himmelsgewölbe. Das Strahlen, das Glänzen, das Schützende. Und erstaunlicherweise hat das auch während dem wissenschaftlichen Kennenlernen ein bisschen verloren von dem psychischen Empfinden. Das ist immer dabei und dahinter geblieben. Οδυσσέα στα άστρα, στον κόσμο, στο σύμπαν και στην επαγγελματική ζωή. Ο Αργύρης γίνεται καθηγητής φυσικής. Διδάσκει σε σχολεία στη Ζυρίχη, όπου έχει εγκατασταθεί. Παράλληλα, τον απασχολεί έντονα. Μεταφράζει Έλληνες συγγραφείς στα γερμανικά. Καζαντζάκη, Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσο. Αρχίζει να γράφει και ο ίδιος. Ποίηματα, δοκίμια και διηγήματα. Και το 1966 ένα θεατρικό έργο, «Όμηροι της Ειρήνης». Μια μελέτη σκοτεινών εμπειριών, συμφιλίωσης, ταυτότητας και αποξένωσης. Μια πρώτη ανάλυση των σκιών του παρελθόντος. Και τότε η ελληνική ιστορία τον προϋπαντά ξανά. Στην πατρίδα μια νέα καταστροφή. Η Ελλάδα δεν έχει συχάσει μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Κάθε κίνηση εκδημοκρατισμού καταγγέλλεται ως κομμουνιστική. Γεννώνται ταραχές στη Βουλή και διαδηλώσεις στους δρόμους. Τη νύχτα της 21ης Απριλίου του 1967 οι συνταγματάρχες κάνουν πραξικόπημα εγκαθιδρύοντας μια στιγνή δικτατορία. Das ist für uns Griechen in der Schweiz ein großer Schock gewesen. Wir haben uns sofort natürlich überlegt, was kann man machen, irgendwie müssen wir auch von da aus protestieren. Und wir haben erste große Kundgebung am 20. Mai 1967 veranstaltet. Und da haben wir unter anderem den Max Frisch können als Redner gewinnen. Das ist natürlich ein großer Erfolg gewesen. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch gefärbt gewesen. Το νέο καθεστώς δράνελέει τα κατά των αντιφρονούντων. Ομαδικές πολιτικές δίκες, βασανιστήρια και διωγμοί. Χιλιάδες άνθρωποι εξορίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα μακριά μαλλιά και οι μινιφούστες απαγορεύονται. Όποιος ακούει η μουσική του Θεοδωράκη, εκπροσώπου του δημοκρατικού κινήματος, μπορεί να φυλακιστεί. Υπήρχε αστυνομοκρατία, βία, φόβος. Υπήρχε ένα κλείσιμο οριζόντων. Ο πολιτισμός σε καταδίωξη ήταν πολύ άγρια τα πράγματα. Παρόλα αυτά όμως υπήρχε
Αλλά όσο υπήρχε κόσμος, υπήρχαν άτομα τα οποία πρόσμεναν, τα οποία κρυφά έβαζαν το ραδιόφωνο να ακούνε το Deutsche Welle, να ακούνε το BBC. Εμείς εδώ βάζαμε τραγούδια του Θεοδωράκη εδώ και περνούσε ο χωροφύλακας του Αγράμματος και έλεγε είναι πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά βάζαμε τραγούδια του Θεοδωράκη εναντίον τους. Δηλαδή είχε επικρατήσει η άγνοια, είχε επικρατήσει ένας φασισμός ανιδίος με χωροφύλακες αμόρφωτους Αγράμματος. Στη Ζυρίχη, ο Αργύρης γίνεται πιο δραστήριος. Ιδρύει το περιοδικό Προπύλαια, ένα λογοτεχνικό φόρουμ για τους εκπατρισμένους Έλληνες. Das ist eine Zeitschrift, wo ja eigentlich als Sprachrohr gegolten hat, vor all denen, wo im, wo sind im Gefängnis gewesen. Also der, wir haben da den Janis Ritsos. Und da hat hier ist die Sache also übersetzt und zum Teil sind die Texte ja auch so rausgeschmuggelt worden aus dem Gefängnis. Man sieht hier die Propylea, wo der hier ist unter dem Pseudonym Nikos Damianos geschrieben hat. Also antiquarisch sind das sehr gesuchte Sachen oder sehr seltene Sachen. Und wir haben da eigentlich die ganze Geschichte von dem Widerstand in Griechenland 1967 bis 1974. Εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε η γνωριμία μας, η άμεση και η φιλία μας. Έστειλε τα ποιήματα, φτάνω στον Αργύρη και μου τα έστειλε ο Αργύρης εγώ και τα διέδινα κι εγώ, μυστική κυκλοφορία ποιημάτων αντιδικτατορικών κτλ. Στην Ελλάδα, ο Μίκης Θεοδωράκης γίνεται σύμβολο της αντίστασης. Φυλακίζεται, βασανίζεται και εξορίζεται. Οι εξόριστοι Έλληνες οργανώνουν συναυλίες στο εξωτερικό όπου παίζονται τα τραγούδια του. Τυχερήν μιχσέρ και να όβει τη Μαρία Φαραντούρη damals aus Paris nach Zürich euch und das erste großes Widerstandskonzert haben wir sagen da veranstaltet haben. Wir haben natürlich alle mitgewirkt, alle wo irgendwie aktiv gewesen sind, haben wir mitgewirkt für die Organisation von dem Konzert und wir sind da ständig um die Musiker herum gewesen. Und sind natürlich aufgegangen, wo wir da können die Lieder hören und das ganze Parkett hat mitgesungen, das ist klar, das ist ein richtiges, richtiges Aufblühen vom Griechentum. Ο Αργύρης προγράφεται ως ακτιβιστής από τη Χούντα στην Ελλάδα. Το ελληνικό του διαβατήριο δεν ανανεώνεται. Δεν έχει ελβετικό διαβατήριο. Έτσι δεν μπορεί να ταξιδέψει πουθενά. Όταν γεννιέται ένας ανιψιός του στο δίστομο και ο Αργύρης πρόκειται να γίνει νονός, δεν μπορεί να παραστεί στη βάφτιση. Μια δύσκολη κατάσταση για τα ελληνικά έθιμα. Und dann sind tatsächlich meine drei Schwestern mit dem 11 Monate alten Bübli durch ganz Jugoslawien mit dem Zug damals und ich bis dann in Innsbruck abholen. Und wir haben ihn da getauft und haben uns 14 Tage lang können sehen und aussprechen und emotional aufblühen. Aber es ist natürlich eine sehr schwere Zeit, wie wir nachher gewusst haben. Jetzt trennen wir uns wieder und niemand hat gewusst, für wie lang. Η θετή του χώρα γίνεται η εξορία του. Ο Αργύρης κάνει αίτηση για ελβετική υπηκότητα. Πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια
πριν πάρει το ελβετικό διαβατήριο. Προς μεγάλη του ανακούφιση, επιτέλους, ένα έγκυρο διαβατήριο ξανά. Και για πρώτη φορά στη ζωή του, μια στρατιωτική στολή του ελβετικού στρατού. Στην Ελλάδα κυβερνούν ακόμη οι συνταγματάρχες. Όμως οι μέρες τους τελειώνουν ύστερα από 7 δύσκολα χρόνια λόγω της αυξανόμενης πίεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο βαρύς λίθαργος φαίνεται να φεύγει μονομιάς. Ο Θεοδωράκης επιστρέφει στην πατρίδα του. Η επαναφορά της δημοκρατίας γιορτάζεται με μια θρυλική συναυλία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν τα τραγούδια του, παρόλο που ήταν απαγορευμένα για χρόνια. Τίποτα δεν κρατά τώρα τον Αργύρη. Μπαίνει σε ένα πλοίο στη Βενετία. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Πρώτα συναντά τον Γιάννη Ρίτσο, το λογοτέχνη που γνώριζε μόνο από τα ποίηματά του. Επισκέπτεται τακτικά τη μικρότερη αδελφή του, την Κοντιλία. Είναι ο νόμιμος επίτροπός της. Η Κοντιλία, μετά το ορφανοτροφείο, πέρασε τη ζωή της σε ιδρύματα. Τι κάνεις? Καλά. Πώς πέρασες? Ωραία, πολύ ωραία. Έκανατε και μπάνια? Όχι από τώρα. Όχι από τώρα, βέβαια. Καλά, ελευθερία. Πώς είσαι, καλά? Καλά, καλά, πολύ καλά. Εδώ είναι όλη η παρέα, το σόι μου. Εμένα μου το λες. Να σε δείξω. Σε έχω βάλει και πρώτον. Εδώ. Και άλλη εγώ και άλλη μου αδερφή Χρυσούλα. Εγώ και άλλη μου αδερφή Χρυσούλα. Εδώ είναι ο Βασίλη με το Μάη στο τσεπάκι. Εδώ είναι το Δημητράκι. Ο Νικολάκης. Και εδώ ο Ρέστης. Εδώ είμαστε τρεις αδερφές. Όλη η παρέα, το σόι μου. Το παίξουμε. Ξέρεις πως το παίζουμε αυτό? Ώστε δεν με θυμάσαι όταν ήμουν μικρός στην Κούνια. Δεν σε θυμάμαι. Δεν με θυμάσαι στην Κούνια. Δεν μου λέει τραγούδαγες να νουρίσματα. Τη μάνα μου τραγούδαγε, δεν τη θυμάσαι? Τίποτα θυμάμαι, μικρή. Τίποτα δεν θυμάσαι. Μου έχει σταματήσει το μυαλό. Τι έχει σταματήσει? Πότε? Από μικρή που ήμουνα. Πότε? Από τη σφαγή. Από τη σφαγή σταμάτησε. Λοιπόν, τώρα θα πούμε το πασχαλινό τραγούδι. Ναι, ναι. Να τη λαμπρή με τα λουλούδια, κόψετε παιδιά την πασχαλιά, κι όλα με χαρές και με τραγούδια πάμε να ανταλλάξουμε φιλιά. Πάμε να στρωθούμε στο χορτάρι και τα αρνί μας ψήνεται σιγά και με τις Ανάστασης τη χάρη φέρτε να σου γκρίσουμε τα αυγά. Τσα!
Zuf. Zar, Zuf. Πατρικό σπίτι στο Δίστομο. Ακατοίκητο για χρόνια. Ο Αργύρης το ζωντάνεψε ξανά. Irgendwie bin ich natürlich zurückversetzt. Ich würde aber eher sagen, irgendwie bin ich noch der Bub, tief in meinem Inneren. Also es ist nicht eine Zurückversetzung, sondern ein Weiterleben von dem, trotz aller äußerlichen Wandel und Entwicklungen, und auch geistige, durch alles, was man gelernt und erlebt hat, ist es immer präsent. Ich habe 45 Monate in einem intakten Haus mit älteren Schwestern überbetreut, sozusagen, als kleiner Bub, so viel überkommen, dass ich jetzt noch spüre, wie viel Reserve eigentlich in dieser kurzen Zeit fürs ganze Leben aufgebaut sind, von denen ich jetzt noch erschöpfe, weil die sind noch nicht aufgebraucht. Ο Βασίλης, που βαφτίστηκε στη Ζυρίχη, παντρεύεται. Μία από τις πιο σημαντικές ημέρες και για τον ονό του, που γίνεται και κουμπάρος του. Στέφεται η δούλη του Θεού Ιωάννου, το δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Ιωάννου, το δούλο του Θεού Βασίλειο, Λουία, Ισαΐα, πόρευε και παρθένος έστενε καστρί και έλεγε ποιόν τον εμάς. Μις λέπεν εις σου φανάρτ immer ein Provisorium. Und ich bin immer mir ein Wanderer vorgekommen. Und das ist natürlich schwierig, jemanden zu finden, der mit ähnlichen Zielen zumindest auf die Wanderschaft kommen will. Darum ist das Zusammenziehen und neue Zusammenleben eigentlich für mich selber kein Ziel gewesen. Es ist nicht in erster Linie nicht nur das Fehlen von einer Partnerin oder einem Partner gewesen, sondern das fehle mir selber, das mich niederlau und irgendwo mich einrichte und sage, ja, das ist es jetzt. Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές. Ich erinnere mich, wie 1970, als Willy Brandt in Warschau kniet ist, was das in mir ausgelöst hat. Das ist für mich das erste Mal, wo ich irgendwie gesehen habe, es gibt im Nachkriegsdeutschland noch Menschen irgendwie. Das ist sehr eine heftige, emotionale, positive emotionale Reaktion von mir gewesen.
und dass kein Botschafter oder Bundespräsident Rau vor 4 Jahren in Calavrita irgendwie einen inneren Druck spürt, jetzt sich auch vor dem Denkmal, vor dem Mahnmal hinzuknien und nichts zu sagen. Schwiegen ist die größte Aussage, aber mit der entsprechenden Geste. Αυτή η χειρονομία ενός ανθρώπου θα μπορούσε να γίνει δυνατή και μεταξύ δύο λαών. Πώς αρχίζει η συμφιλίωση? Πότε τελειώνει η ενοχή? Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Άρθουρ Μπιλ κάνει μια πρόταση στον Αργύρι. Ο πρώην δάσκαλός του από το παιδικό χωριό φτιάχνει την Ελβετική Οργάνωση Βοηθείας εκ μέρους της Ελβετικής Κυβέρνησης. Ο Αργύρης υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο. Πηγαίνει στη Σομαλία για 6 μήνες. Έπειτα παρακολουθεί μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Τον στέλνουν στο Νεπάλ. Μετά δουλεύει χρόνια στην Ινδονησία ως επιστημονικός σύμβουλος στη δημιουργία ανώτερων τεχνικών σχολών. Und das ist, wenn nicht die schönste, eine von den schönsten Zeiten von meinem Leben gewesen. Ja. In jeder Hinsicht beruflich ist es sehr herausfordernd gewesen. Ich habe dort fast alle meine Möglichkeiten können einsetzen. Das Land ist sehr schön gewesen, die Leute sind sehr, sehr angenehm gewesen. Das sind also wirklich 4 wunderschöne Jahre, fast paradiesische Jahre gewesen. Ο Αργύρης ταξιδεύει πολύ. Ασία, Αυστραλία και Οκεανία. Φωτογραφίζει τα πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση. Τοπία, ανθρώπους και πάνω απ' όλα, τα άστρα στον ουρανό. Ob ich irgendwie meine Vergangenheit und all das Tragische, was ich erlebt habe, weniger mit mir umgedreht habe, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie aufgehoben gesehen. Es ist nicht so abgelehnt und unwünschbar gewesen wie in Europa, dass man davon spricht, dass man das, ja, dass man das überhaupt erlebt hat, dass man es tabuisiert, dass man es verdrängt. Es hat zum Leben gehört, ohne dass es wehtun hat. Μια ζωή σχεδόν παραδεισένια. Opa, dass man davon spricht, dass man das, ja, dass man das überhaupt erlebt hat, dass man es tabuisiert, dass man es verdrängt. Es hat zum Leben gehört, ohne dass es wehtun hat. Μια ζωή σχεδόν παραδεισένια. Μέχρι που προβλήματα υγείας τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην Ευρώπη. Τώρα ταξιδεύει όλο και περισσότερο μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας. Οι περίοδοι παραμονής του στην παλιά του πατρίδα γίνονται μεγαλύτερες. Πενήντα και πλέον χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη μοιραία μέρα του Ιουνίου. Να θυμάται, να ξεχάσει.
Das ist die Spannung, dass, wenn wir an das Ereignis zurückdenken, irgendwie die Entwicklung wieder zurückgeht. Und man sich immer wieder fragt, was für eine andere Möglichkeit hätte es gegeben. Das fragt der dreieinhalbjährige, dreieinhalbjährige in mir ständig. Immer wieder. An jedem Scheideweg ist das die entscheidende Frage. Wirst du an dem weiterschaffen oder flippst du jetzt aus? Vergiss alles und versuchst einfach das Leben zu genießen oder was man so macht, gewöhnlicherweise. Oder was einmal alle Psychiater ja immer empfehlen. Bei denen geht es ja immer um das, irgendwie etwas abzuschließen und sich abzufinden. Und ich habe gesagt, das ist nicht mein Problem, ich will nicht abschließen. Ich will mich nicht abfinden, ich will nicht einfach aus dem, was ich erlebt habe, nichts machen, sondern das überwinden oder verdrängen. Oder die nennen das natürlich nicht verdrängen, verarbeiten oder wie auch immer. Sondern das ist eine Aufgabe von mir in dem Moment. Gestellt worden ist. Und es ist natürlich die Frage, die ich mein Leben lang stelle, seit dreieinhalbjährig wahrscheinlich immer wieder, oder? Was machst du, dass anderen nicht passiert? Also, in dem Sinn. Ζητά τη δημόσια συζήτηση. Επιλέγει ένα ιστορικό σημείο σε μικρή απόσταση από το δίστομο. Wir sind mit im Tempelbezirk von Delphi und 1994 haben wir anlässlich vom 50. Jahrestag vom Massaker hier in Delphi die Tage für den Frieden organisiert mit griechischen und schweizerischen und deutschen Referentinnen und Referenten, wo wir hier über das Thema Krieg, aber auch warum es zu Krieg kommt, warum es zu so exzessiven Handlungen von Menschen kommt wie ein Massaker und wie man könnte wegsuchen, dass das nicht einfach ein ewiger Teufelskreis bleibt in der Weltgeschichte. Έλληνες και Γερμανοί ανταλλάσσουν απόψεις. Επιστήμονες, ιστορικοί, συγγενείς και επιζώντες από το δίστομο συζητούν μεταξύ τους. Δημιουργούνται φιλίες, όμως δεν συμμετέχουν Γερμανοί επίσημοι. Wenn ich mir vorstelle, ein Überlebender von Distomo lädt den deutschen Botschafter in Athen zu einem Friedenskongress ein, mit internationaler Teilnahme, Professoren aus der Schweiz, aus Frankreich, überall, zum Thema Frieden. Und der Botschafter kommt nicht nur nicht hin zu diesem Kongress, sondern reagiert auf diese Einladung zunächst gar nicht. Er hätte ja auch eine Grußadresse schicken können, er antwortet nicht und schickt stattdessen zwei Sekretärinnen, die inkognito mitschreiben, was auf diesem Kongress gesagt wird, was Leute wie ich oder andere dort sagen. Und das ist schon ein ziemlicher Affront. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht das Gefühl gab, dass man dort auf die Anklagebank gesetzt würde. Und die Tatsache natürlich, dass hier zwischen Opfern und dem deutschen Staat unterschiedliche Perspektiven vorherrschen, ist ja wirklich naheliegend.
Ο Αργύρης νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Η προσωπική του προσφορά ειρήνης στο συνέδριο στους Δελφούς είναι άρα και πολύ μικρή και ασήμαντη για να τη δεχτούν οι Γερμανοί πολιτικοί. Να υποχωρήσει, να θεωρήσει το θέμα λήξαν. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου και το τέλος του ψυχρού πολέμου αλλάζουν ξανά την κατάσταση στην Ευρώπη. Η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία υπογράφουν μια συμφωνία επανένωσης μαζί με τους τέσσερις πρώην συμμάχους, τη λεγόμενη Συμφωνία 2-4. Έχει μεγάλες νομικές συνέπειες και για την Ελλάδα. Dieser 2+4-Vertrag wird zwar nicht so genannt, aber wird international gewertet als ein Ausgleich, als ein Äquivalent für einen Friedensvertrag. Und damit sind wir in die Situation gekommen, dass die auf der Londoner Konferenz im Londoner Abkommen gestundeten Reparationsschulden eigentlich hätten beglichen werden müssen. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 7 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Συμφωνία του 1945 συν τους τόκους. 1.600 χωριά καταστράφηκαν. Πάνω από 100.000 θύματα εκτελέσεων και σφαγών. Εκτός από το δίστομο, δεκάδες άλλες σφαγές στη χώρα. Εκ μέρους του Δημάρχου του Δίστομου, ο Αργύρης ρωτά στη Γερμανική Πρεσβεία πώς μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Η πρεσβεία απαντά 3 μήνες αργότερα. Τα γεγονότα στο Δίστομο δεν χαρακτηρίζονται ως σφαγή ή έγκλημα πολέμου, αλλά μέτρο εντός του πλαισίου της πολεμικής στρατηγικής. Das ist für mich der Hauptgrund, dass ich finde, man muss jetzt mit allen Möglichkeiten versuchen, in Deutschland die Ereignisse in ihrer wahren Art und Grausamkeit bekannt zu machen. Wir haben im September 1995 in Bonn, dem damaligen Regierungssitz von der Bundesregierung, geklagt. Und zwar formell, meine drei Schwestern und ich, auf eine Entschädigung von 20.000 D-Mark, um eben die Frage von den Ereignissen von Distomo in dem Krieg zur Sprache zu bringen. So wie ich ihn kenne, ging es dabei nicht um eine bestimmte Summe Geldes, die man dort erstreitet, sondern darum, Gerechtigkeit zu sehen, dass Gerechtigkeit geschehe und dass der Mord an seinen Landsleuten in Distomo nicht vergessen wird. 290 συγγενείς και απόγονοι των θυμάτων κάνουν μια συλλογική κίνηση στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος Γιάννης Σταμούλης τους εκπροσωπεί μέχρι τον Άριο Πάγο, το ανώτατο της Γερμανίας, να πληρώσει 28 εκατομμύρια ευρώ στα θύματα του Δίστομου. Η Γερμανία δεν δέχεται αυτήν την απόφαση. Alors, il faut payer ce qu'ils ont volé. Les Allemands ont volé. Les pères, les grands pères de ceux qui ont dû s'aider, etc., sont ici, sont les pères. Alors, si on n'accepte pas de payer la dette des pères, etc., je crois que ça, ce serait un stigmatisme éternel pour les nations allemandes. Στην Αθήνα, η κατάσταση εξελίσσεται δραματικά. Ο δικηγόρος Σταμούλης προωθεί τις κατασχέσεις γερμανικών περιουσιών στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2000. Σε μια κίνηση που καλύφθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνεται καταμέτρηση του Ινστιτούτου Γκέτε και ορίζεται η μέρα για εκποίηση. Η διπλωματική δυσφορία είναι πολύ μεγάλη. Μόνο το βέτο του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης εμποδίζει την τελευταία στιγμή τη δημοπρασία.
Έχουμε αγκριθείτε λίγο. Εν τω μεταξύ, η προσφυγή του Αργύρη και των αδελφών του απορρίπτεται στη Βόνη. Δεν τους δικαιώνει ούτε το ανώτερο δικαστήριο στην κολονία. Έχουν περάσει πάνω από 8 χρόνια από την πρώτη προσφυγή, όταν επιτέλους το γερμανικό ακυρωτικό δικαστήριο βγάζει και τη δική του απόφαση τον Ιούνιο του 2003. Die Hinterbliebenen von Opfern eines SS-Massakers in Griechenland bekommen keinen Schadenersatz vom deutschen Staat. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wies heute die Klage von 4 Geschwistern ab. Das Massaker von Distomo sei eines der abscheulichsten Kriegsverbrechen gewesen. Aber der Senat habe mit den beschränkten Mitteln des Rechts die Frage des Schadensersatzes lösen müssen. Mehr nicht. Mit dem Urteil hat der Bundesgerichtshof die Bundesrepublik Deutschland vor Ansprüchen in Milliardenhöhe bewahrt. Was den Klägern bleibt, ist der Gang zum Bundesverfassungsgericht oder notfalls zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Donc le fantasme de Distomo, il n'a pas fini encore. Et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à l'avenir. Et je suis tout à fait d'accord avec notre ami qui a perdu 30 personnes de sa famille, qui a vécu comme enfant. C'est ce que je vous avais dit à ce moment-là. Moi, je l'ai lu. Mais peut-être si moi, je voyais les chiens que je vous décris au début, je n'oublierai jamais. Man wird es meiner Überzeugung nach in der Bundesrepublik Deutschland auf juristischer Ebene nicht auflösen. Und wenn man weiter guckt, wenn man irgendwann vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist, ob diejenigen, die gelitten haben, noch was davon haben, das ist die große Frage. Ne? Wir sind 60 Jahre weiter oder noch länger. Wir sind heute in einer Situation, wo die meisten der früheren gegen uns kriegführenden Staaten oder von Deutschland besetzten Staaten Verbündete sind heute, seit den 50er Jahren, in der EU gemeinsame Politik machen, in der NATO Alliierte und Verbündete sind. Und ich denke, dass das schon auch allgemein verständlich sein muss, dass Deutschland nicht mit Verbündeten über Kriegsreparationen mehr verhandelt. Dass es einen Konsens gibt, in der deutschen Bevölkerung nicht zu zahlen, ist eigentlich unglaublich. Ich gehe zu meinem Nachbarn, schlag ihm alles kurz und klein, dann kommt er und sagt, hey, jetzt gib mal Geld her. Und ich sage, bist verrückt? Ist schon 10 Jahre her. Ο Αργύρης δεν ησυχάζει. Εμφανίζεται και πάλι μπροστά στο κοινό της Γερμανίας. Βρίσκει περισσότερη υποστήριξη από όσοι περίμενε στη χώρα των πρώην εγκληματιών. Στη διάρκεια της έκθεσης «Εγκλήματα της Βέρμαχτ» προσκαλείται στο Αμβούργο, στη Νιρεμβέργη και άλλες πόλεις. Θέμα της ομιλίας του «Ο πόλεμος δεν πρέπει να συμφέρει». Όμως αντιμετωπίζει και την παλιά Γερμανία. Στη Βαυαρία γίνεται η συνάντηση των βετεράνων των ορεινών ταγμάτων. Πρώην επίλεκτοι στρατιώτες της Βέρμαχτ, υπεύθυνοι για μέτρητα εγκλήματα πολέμου και στην Ελλάδα. Ο Αργύρης συμμετέχει σε μια αντιεκδήλωση. Θέλει να σπάσει το ταμπού της απόλυτης στρατιωτικής υπακοής, πίσω από την οποία μπορούν να κρυφτούν οι ενοχοί. Das ist etwas, was mich lebenslänglich sehr stark beschäftigt, bedrückt hat, wie sich die Soldaten dort in Distomo eine Stunde, anderthalb Stunden lang so bestialisch können verhalten. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Und ich denke, es müsste doch Möglichkeiten geben, in der Soldatenausbildung, in der Offiziersausbildung, Barriere nicht zu bauen, dass so etwas gar nicht erst möglich ist. Το 2005, η γερμανική ομάδα εργασίας Δίστομο Αμβούργο τον προσκαλεί σε ένα συνέδριο στο Βερολίνο. Στη χώρα των πρώην εγκληματιών.
Stellen wir uns die Soldaten vor, die in die Häuser treten, den Befehl zur totalen Vernichtung befolgend, der ihnen eine schreckliche absolute Freiheit gewährt. Mit wildem Gebrüll stürzten sie ins Haus und töteten die Männer, die alten Frauen, die Kinder, die hässlichen Frauen. Sie ließen die auserwählte Schöne übrig und traten zu ihr, während daneben der Vater, der Mann, die Mutter, der Bruder in ihrem Blute lagen. Die Schwestern K. fand man tot und vergewaltigt. Das Kind der G.P. hatte Wunden am ganzen Körper. Das noch ungetaufte Neugeborene des F. war von einem Bajonett fast entzweigeschnitten. Irgendein Deutscher tötete zuerst mit einem Schuss die Mutter L.B., die einen 40-tägigen Säugling am Arm hielt. Der Säugling begann zu schreien und der erzürnte Soldat der Wehrmacht trat mit voller Kraft auf seinen Kopf, dass das Hirn unter dem Stiefel hervorspritzte. Ein Ehepaar zündete man lebendig an und schaute vergnügt dem grauenvollen Tanz der brennenden Leiber zu. Vier Dorfbewohner wurden hingemetzelt, mit den Därmen um den Kopf gewickelt, aufgefunden. Fast alle Bewohner, die im Dorf zurückgeblieben waren, sind hingemetzelt worden, darunter 45 Kinder, 53 Frauen, 75 Greise, 20 Kinder unter 5 Jahren und 6 ungetaufte Säuglinge. Είδα ένα όνειρο. Στο όνειρό μου, ο διοικητής που διέταξε τη σφαγή κοιτόταν δίπλα σε νεκρούς άνδρες, ακροτηριασμένα μωρά και μια έγκυο γυναίκα με ένα νεκρό μωρό στην κοιλιά της. Η πλάτη του ήταν σκληρή σαν πέτρα. Τα πόδια και το μέτωπό του ήταν κρύα. Το σαγόνι του παγωμένο. Συνειδητοποιεί πως κοίταται δίπλα στους δολοφονημένους και αργά, ξεκινώντας από την κοιλιά του και το στήθος του, αρχίζει να τρέμει, σχεδόν ανεπαίσθητα, μέχρι που ξεσπά σε σιγανούς λυγμούς. Οι νεκροί κοίτονται αγκαλιασμένοι, ειρηνικοί, με τους ήχους του ατέλειου του θρήνου του να φτάνουν σε κάθε γωνιά του σύμπαντος. Έπειτα όλα ησυχάζουν στο όνειρό μου. Εξικοστή επέτειος της σφαγής. Το Δίστομο ετοιμάζεται για το διήμερο των εκδηλώσεων. Ο Γερμανός πρεσβευτής Σπίγκελ ανακοίνωσε από την Αθήνα ότι θα παρακολουθούσε την τελετή. Es ist ein wahnsinnig schweres Thema und eine sehr schwere Sache. Dort zu stehen, an so einem Ort oder in Auschwitz oder an anderen Orten und zu wissen, dass diese Verbrechen im deutschen Namen begangen wurden. Aber ich gehe ja bewusst dorthin. Finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich gerade als Botschafter oder ein Botschaftsvertreter dahin geht, um das Gefühl zu vermitteln, dass wir die Opfer auch betrauern. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιωάννου Δήμητρας Γεωργία Λουκά Δήμητρας Παναγιώτου Μαρίας Όθωνος Ελένης Τούλας Αθανασίας Ιωάννου Σταμούλας Καλούσας
Αθηνάς, Αθηνάς, Χρήστου Θεμιστοκλέους, ευτυχίας Ιωάννα. Man kann das versuchen, sich in die Situation eines Opfers zu setzen, aber man wird es nie schaffen. Und insofern ist natürlich so ein Dialog immer in der Gefahr, dass man aneinander vorbeiredet und dass man eigentlich ganz was anderes gemeint hat und es einfach nicht ankommt, weil ein gewisses Schlüsselwort fehlte. Είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της Γερμανίας που μιλά την ημέρα της μνήμης. Κύριε Δημάρχε, εξαιρετή με πολίτες του Δίστομου και φίλοι και επισκέψεις της πόλης. Υπήρχε και δυστυχώς καμιά φορά υπάρχει ακόμη η τάση της απόσυσης και λύθης αυτού του μελανού τμήματος της ιστορίας μας. Αυτό είναι ένα λάθος, στο οποίο θα αντισταθώ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το κλειδί της συμφιλίωσης είναι η μνήμη. Μόνο μία χώρα που γνωρίζει την ιστορία της έχει μέλλον. Αξιότιμοι πολίτες του Διστόμου, εύχομαι από τα λόγια μου σήμερα το βράδυ να συγκρατήσετε στην μνήμη σας κυρίως ένα, την παράκληση μας για συγχώρεση και θα ήθελα να εκφραστώ συγγνώμη. Dass der deutsche Botschafter nach 60 Jahren plötzlich da auftaucht und im Mausoleum oben hochoffiziell um Entschuldigung bittet. Was heißt das? Das ist ja wirklich eine vollkommene Verwahrlosung, auch sprachliche Verwahrlosung. Warum bittet er um Entschuldigung und erwartet er, dass wir ihm persönlich oder seinem Land, der Regierung oder wem auch immer verzeiht? Hätte er sich das je überlegt, was das bedeutet, nach 60 Jahren als Stellvertreter sozusagen diplomatische Pflichtübung, dort das Wort Entschuldigung zu brauchen? Um Reue ist es nie gegangen, um Einsicht, um etwas, wo auch zukunftsweisend ist. Πάνω από 60 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα του Ιουνίου. Σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Αντισταθείς, να κατηγορήσεις, να αποδεχτείς, να συνεχίσεις να ζεις με μια τέτοια ιστορία. Γαμβρίλη Χάιδο, 34 ετών. Μαρούσα. Γαμβρίλη Σοφία, 43 ετών. Μαρούσα. Ζήσης Νικόλαος, 71 ετών. Μαρών. Ζήσης Παναγιώτης, 66 ετών. Μαρών. Σφουντούρη Βασιλική του Αθανασίου, 32 ετών. Μαρούσα. Σφουντούρης Νικόλαος του Αθανασίου, 2 ετών. Μαρών. Σφουντούρη Εκατερίνη, 44 ετών. Μαρούσα. Σφουντούρης Νικόλαος του Αργυρίου, 45 ετών. Παρών. Σφουντούρη Βασιλική του Νικολάου, 35 ετών. Παρούσα.
Μετάφραση υποτιτλισμός Μαρία Χασάπη. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάκωνας. Τεχνική επιμέλεια Σύφης Μάνος Ογιαννάκης. Μίξη ήχου Θωμάς Μάνδαλος. Επιμέλεια μεταγλωτισμού Τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου Διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.